Ο φακός του Καλλιμνονιούς βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου και θα συνομιλήσει με την καθηγήτρια κοινωνιολογίας, την κυρία Νοταφράγκου, η οποία εδώ και 8 χρόνια παρακολουθεί, συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα μαθητικής εικονικής επιχειρηματικότητας. Τα είπα καλά, κυρία Νότα? Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, εδώ και 8 χρόνια το πρώτο ΓΕΛ Καλλίμνου συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε, οι μαθητές μας μπορούν να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να αποκτήσουν δεξιότητες, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και τους δίνεται και δυνατότητα να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό και να διακριθούν μέσα σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να πάρουν βραβεία. Και όντως η μαθητική εικονική επιχείρηση του πρώτου ΓΕΛ Καλλίμνου έχει διακριθεί και έχει βραβευθεί αρκετές φορές. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Αγάπη Καβούρη, είμαι η CEO της εικονικής επιχείρησης Magic Voice, η οποία φτιάξαμε ένα κόμικ, το οποίο ονομάζεται Πάντα. Και εγώ το κομμάτι μου ήμουν σινεριογράφος με τη βοήθεια της Άννας της Ελένης και της Κωνσταντίνας της Μπαϊράμι. Να πω τώρα τις προσθέσεις. Ναι, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τους καθηγητές την Νότα Φράγκου, που ήταν υπεύθυνη του προγράμματος και κοινωνιολόγος, τον Ιωάννη Πολυκανδριώτη, που είναι οικονομολόγος, και το Στάθη το Κλίμη, το φυσικό. Επίσης, τους εθελοντές Τρικύλη Μαρία, υπεύθυνη ανάπτυξης της πελατείας Τράπεζας Πειραιώς, κατάστημα Καλλίμνου, τον Νικόλα τον Κορφιά, το διευθυντή του πρώτου ΓΕΛ Καλλίμνου, την Inspirational Mentor Έλλη Ανδριοπούλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κέντρου Πολιτισμού και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Νικόλα τον Τουμπουρίδη Αθανασίου, που μας βοήθησε με τις γραφικές τέχνες και τη διαμόρφωση της ψηφιακής μορφής του κόμικ μας. Γεια σας, Άννα Ελένη. Εγώ ήμουν οικονομολόγος της επιχείρησης. Βοήθησα επίσης προς το σενάριο μαζί με την Αγάπη και την Κωνσταντίνα. Ήμουν υπεύθυνη για τα έσοδα και τα έξοδα. Αυτά. Καλλιόπη Νεκταρία Στελάτου. Είμαι διευθύντρια γραφιστικού τομέα και βοήθησα στο να φτιαχτεί το πρωτότυπο σχέδιο του κόμικ. Μπαϊράμι Κωνσταντίνα. Είμαι διευθύντρια marketing και βοήθησα στο να μορφοποιηθεί το σενάριο. Σαββαπούλη Σοφία, διευθύντρια πωλήσεων. Ωστόσο, βοήθησα και στην έβριση διάφορων άρθρων σχετικά με το θέμα αυτό. Γεια σας, Μανώλης Κουτέλης, και βοήθησα, ήμουν διευθυντής διοίκησης και βοήθησα στην δημιουργία της σελίδας. Γεια σας, Σαρούκος Γιώργος, και βοήθησα μαζί με την κυρία Στελάτου από εδώ να φτιάξουμε το κόμικ. Θέλω να κλείσω το ρεπορτάζ με το μήνυμα αυτού του προγράμματος. Αγάπη, είσαι έτοιμη? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε στα παιδιά είναι το μήνυμα του όχι, καθώς μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία η οποία τα παιδιά είναι πολύ προστατευμένα από τις φτερούγες των γονιών τους και δεν αναγνωρίζουν τους κινδύνους. Μετά από την έρευνα που κάναμε, ανακαλύψαμε ότι 1 στα 5 παιδιά παγκοσμίως δέχεται ένα είδος σεξουαλικής κακοποίησης, οπότε θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε αυτό το θέμα. Μετά από συζήτηση με ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο βασικά, είπαμε να ασχοληθούμε με τα ζωάκια, τα οποία είναι πιο φιλικά προς τα παιδιά, και αφού παίζουν μαζί τους, κάνουν δικές τους ιστορίες και είναι πιο κοντά στα παιδιά. Και θέλαμε γενικά να πούμε ότι υπάρχουν καλά και κακά αγγίγματα και ότι δεν πρέπει να κρατάμε μυστικά που θεωρούμε κακά και ότι θα πρέπει να μιλάμε με τους φίλους μας ή βασικά με τα άτομα που νιώθουμε πιο κοντά εμείς. Ευχαριστώ. Κυρία Νότα μου, με συγχωρείτε, εγώ θέλω να σας πω θερμά συγχαρητήρια, γιατί τα παιδιά τα βλέπουν να εκφράζονται με έναν τρόπο πολύ πολύ όμορφο, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει και μία ωριμότητα. Τι άλλο να σας πω πέρα από τα συγχαρητήρια? Πείτε κάτι για να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Εγώ θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους μαθητές μου. Ήταν άψογοι και δεν ήταν άψογοι μόνο εδώ στην προετοιμασία που σκέφτηκαν να φτιάξουν αυτό το ωραίο κόμικ που θα βοηθήσει γονείς, παιδιά και δαιμόνες και δασκάλους. Αλλά είχαν και μια πολύ ωραία εμπειρία στην έκθεση που έγινε στο The Mall στην Αθήνα. Εκεί μπόρεσαν και ξεδίπλωσαν όλα τα ταλέντα τους και πούλησαν αρκετά κόμικ. Και να βλέπατε το χαμόγελο και
και η χαρά που, είχαν στα μάτια τους, το ότι μπορούσαν και πουλούσαν στον κόσμο που περνούσε, και νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εμπειρίες.